Πήγα το καλοκαίρι να πάρω ένα δαχτυλίδι για μένα. Ναι. Ήθελα να κάνω δώρο στον εαυτό μου. Ναι. Και μου λένε από το κόσμο του πολίου, καλά κύριε Σκορδαμόνη, σας θα το πάρετε αυτό το δαχτυλίδι. Μην νομίζουμε όμως ότι ζούμε και σε μια άλλη κοινωνία. Τους έκανε εντύπωση που μόνοι μου θα έκανα ένα δώρο για τον εαυτό μου που συνήθως το κάνει ένας άντρας σε μια γυναίκα. Πήρες και μονόμετρο, αυτό... πήρες. Ναι, πήρα μονόμετρο. Σου έκανες πρόταση γάμου. Ναι, δεν είναι πρόταση γάμου. Ήθελα, είχα τη δυνατότητα βεβαίως, γιατί δεν μπορούν όλες, είχα δυνατότητα να μου κάνω ένα δώρο. Καλά, και οι άνθρωποι που ήταν στο κοσμοτοπολείο, μεταξύ του ζητούσαν καλά. Αυτή ήρθε μόλις να πάρει δώρο στον εαυτό τη. Δηλαδή θέλω να σου πω ότι αυτό. Σαφώς και έχει. Το κυνήγι του μονόπετρου που μπορεί συμβολικά να θεωρηθεί το κυνήγι να βρω κάποιον να παντρευτώ, γιατί αυτό είναι και η αντιζηλία ανάμεσα στις γυναίκες, ο ανταγωνισμός. Και ότι αυτό θα είναι το δώρο τη ζωή μου. Αυτό να το πει όμως στην ελληνική οικογένεια. Όχι, θέλω να σου πω. Τόσα χρόνια λέγοντας το κορίτσι. Για να καταλήξω, εκεί θέλω να πω. Λέγοντας το κορίτσι, για να τα λέμε όλα. Η ελληνική κοινωνία μεγάλωσε τις γυναίκες, τους άντρες τους μεγάλωσε και γίνανε όπως γίνανε γυναικοκτόνοι πολλοί εξ αυτών. Και αυτό αλλάζει όμως. Και τη γυναίκα τη μεγάλωσε και έλεγαν να τον τυλίξεις και να τον παντρευτείς για να σε αποκαταστήσει. Θέλω να πω. Γιατί η ελληνική κοινωνία, την οποία όλοι υπηρετούμε, απλώς γινόμαστε και καλύτεροι, έχει κάνει και τους άντρες τέρατα, αλλά και τις γυναίκες να σκέφτονται με ένα συγκεκριμένο λανθασμένο τρόπο. Αυτή είναι μια αλήθεια. Θέλω να πω. Να λέμε αλήθειες, παιδιά. Και... εκεί θέλω να καταλήξω ότι μέσα σε ένα κατάστημα, ας πούμε, τους έκανε εντύπωση αυτό. Αυτό θα αλλάξει από εμάς, τα παιδιά. Αλλάζει, γινόμαστε και όλοι. Έφαγα τον χρόνο που την άλλη. Με αυτά τα θεάματα πηγαίνει προς τα πίσω. Η Άννα Τσάρα, λοιπόν, για να σου απαντήσω.